that the most important thing of the match was that Cimerot scored immediately after we received 2-0. No, I don't think so. That's most important. Everything is important. So it's most important also that they score in first half two times. This is also important. Everything is important. We work hard. This week I saw the guys very motivated, focusing on what we do training, and we are on good way. PAOK is on good way. Fantastic reaction. I'm proud of reaction we had. We wanted to play from first minute. Όχι, δεν μπορεί να σταθεί κάποιος να πει ένα σημαντικό πράγμα σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να ήταν πιο σημαντικό το ότι πέτυχαν δύο γρήγορα γκόλ ο αντίπαλος. Το θέμα είναι ότι εμείς προσπαθήσαμε όλη την εβδομάδα να δουλέψουμε σωστά. Είδα τους παίκτες μου πάρα πολύ να έχουν μεγάλο κινήτρο, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτά που τους ζητήσαμε. Και νομίζω ότι με αυτό το στοιχείο μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό δρόμο. Είχαμε μια φανταστική αντίδραση μετά το 2-0. Είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου. Somebody said maybe they surprised us from the start with the pressing. But we knew that they will do the pressing. Three strikers on three defenders, and we're working hard in this week to be ready on that. And we three, four times we did it good, and one time from one mistake, and they scored the goal. They surprised us with stronger duel. They won in a half time, and the problem was there. Nobody balls in first 25 minutes take Panata, and that's the reason we they create some dangerous situation. But the important was to continue at what we did in training. In the end, the goals come. Κάποιος μου είπε ότι ενδεχομένως να μας ξάφνιασε ο αντίπαλος με το pressing με το οποίο ξεκίνησε. Η αλήθεια είναι ότι όχι, το περιμέναμε ότι θα έχουν τρεις επιθετικούς πάνω στους τρεις δικούς μας αμυντικούς και κεντρικούς αμυντικούς και είχαμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Τρεις-τέσσερις φορές στην αρχή του παιχνιδιού φύγαμε καλά από το pressing τους. Μία κάναμε λάθος και σκόραραν τον γκολ. Η αρνητική έκπληξη για την ομάδα μου ήταν ότι κέρδισαν στα πρώτα 25 λεπτά ο Παναθηναϊκός κέρδισε όλες τις μονομαχίες και αυτό τους έκανε να πάρουν την ψυχολογία του παιχνιδιού. Όμως στο τέλος νομίζω ότι παίξαμε το παιχνίδι, αυτό πάνω στο οποίο δουλέψαμε και πήραμε κάτι από αυτό το μάτς. Τα δύο γκολ σε διάστημα 11 λεπτών είναι μια πολύ καλή επίδοση σε σχέση με το ένα γκολ στα προηγούμενα 5 παιχνίδια. Πού μπορεί να το αποδώσει? You scored 2 goals in 11 minutes and before you had scored only 1 goal in 5 games. What is your explanation for that? Also today I need to say that we are suffering to create opportunity to score goal. We made it's not easy, but only thing is continue to work, and we are on a good way. We need to confirm these things also immediately on Saturday against Asteras. This will be a very important game for us. For me, it's good that we are on a good way. Ακόμα και σήμερα υποφέραμε για να βάλουμε γκολ. Δεν είχαμε άνεση στο να σκοράρουμε. Είναι δύσκολο, ξέρουμε, αλλά είμαστε σε σωστό δρόμο και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά πάνω και σε αυτόν τον τομέα. Και πρέπει σίγουρα να το επιβεβαιώσουμε μια νίκη επί του Αστέρα την Κυριακή. Την καλή μας στιγμή να την επιβεβαιώσουμε μια νίκη την Κυριακή. Το 3-5-2 τελικά είναι αυτό που ταιριάζει στον ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως των απουσιών. Γιατί το επέλεξε σήμερα? Do you believe finally that 3-5-2 is a system a formation that fits better to your team, or you had to choose it because of the injuries and the absence of players? You know our problems we had with a few injury, and I need to adapt the best 11 player. So we are what we are. This is the best 11 you see today, and they did all. They give all they can give. So. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε πάντα με βάση τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές και να βρίσκουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλεγούν οι 11 καλύτεροι και να παίξουν κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Νομίζω ότι σήμερα όσοι αγωνίστηκαν έδωσαν τα πάντα όσα είχαν και έκαναν το καλύτερο δυνατό. Αν το Σάββατο με τον Αστέρα γυρίζανε όλοι οι παίκτες που λείπανε, οι θεωρούμενοι βασικοί, θα ρισκάριζε να ξαναβάλει τους πολλούς Έλληνες, τα νέα παιδιά, αυτούς που τον δικαίωσαν σήμερα? If you have all your players again on, let's say, hypothetically, you have all your players against Asteras, would you again choose to put a
Greek team, more Greek players, the players that today younger, young and Greek players, the players that today justified you with the result. Yeah, but I'm never choosing the team in the base of nationality, young, old. I put the best 11. This is best 11 what Pau has in this moment. You know, I'm the coach who need to give to take everything they can to put best system for their characteristic, to motivate them, to put in best physical condition, and they need to give all they have. So all these things we are doing, we are on good way. We need to confirm this on Saturday, and that's all. Δεν διαλέγω την εντεκάδα με βάση ούτε την εθνικότητα, ούτε το αν κάποιος είναι νέος ή μεγάλος. Διαλέγω τους 11 καλύτερους εκείνη τη στιγμή και θεωρώ ότι αυτοί ήταν οι 11 καλύτεροι που είχαμε. Είμαι έτσι ως προπονητής. Εγώ πρέπει να βρω τους καλύτερους 11, να τους βάλω σε ένα σύστημα που μπορούν να αποδώσουν καλύτερα με βάση τα χαρακτηριστικά τους, να τους δώσω το κίνητρο για να δώσουν ό,τι έχουν, να πάρω το καλύτερο από αυτούς και εκείνοι αυτό που έχουν να κάνουν είναι να τα δώσουν όλα. Αυτό έγινε και έτσι θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε. Πριν μια εβδομάδα τέτοια μέρα ακριβώς, ο Πάου ζούσε κάποιες δύσκολες καταστάσεις που και γι' αυτό ήταν πρωτόγνωρο για την έναρξη έτσι για πρώτη φορά. Αυτή η ισοπαλία αλλά κυρίως ο τρόπος που ήρθε. One week before, you lived strange situations, maybe first time in your life after the game in Tumba. Do you believe that today's result and also the way this result came is going to be a good base to build again the confidence and the trust from the fans? The players care a lot about let's say this pressure what come from outside. They're thinking a lot about this. So our is only to training good, to working hard. Sometimes I would like this, that nobody understand this in a bad way. Sometimes somebody don't understand that these players are giving everything. So I will defend them until last day I'm here when they will give everything like they're giving. So I can accept the critic when is critic about they don't give everything, they don't fight and other things. But I cannot accept the critic and the pressure if PAOK not win. PAOK not win. So I will never accept. To give pressure on the players in this case is not correct, and it's not right thing. I think it's the wrong thing. Οι ποδοσφαιριστές πραγματικά φοβούνται αρκετά, απασχολούνται αρκετά με αυτή την πίεση η οποία δημιουργείται στην ομάδα. Είναι αλήθεια. Τους έχω πει όμως ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να δουλεύουμε σκληρά και να τα δίνουμε όλα. Θα προσπαθήσω να το πω με έναν τρόπο να μην το παρεξηγήσει κανείς. Μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε κριτική αναφορά στο ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έδωσαν τα πάντα ό,τι είχαν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την κριτική τη δέχομαι. Δεν μπορώ να δεχτώ την κριτική. Μάλλον δεν μπορώ να δικαιολογήσω την κριτική η οποία γίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Η δουλειά των παιχτών είναι να τα δίνουν όλα. Και από αυτούς δεν έχω κανένα παράπονο και θα τους υπερασπίζω μέχρι την τελευταία μέρα εφόσον θα συνεχίσουν να τα δίνουν όλα. Από εκεί και πέρα η πίεση που δημιουργείται με βάση το αποτέλεσμα, που μπορεί να είναι και συγκυριακό, δεν είναι αυτή η οποία βοηθάει την ομάδα. Και θα πρέπει εμείς να βρούμε έναν τρόπο να την αφήσουμε έξω από την ομάδα. Όχι. Πώς νιώθει το γεγονός ότι ο άνθρωπος που τον έφερε στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα έχει αποχωρήσει, και τυπικά αυτή την εβδομάδα, και πώς νιώθει το γεγονός ότι οι λίγοι ποδοσφαιριστές του και πάλι σε γκολ πανηγυρίζουν μαζί του, στέλνουν τους πάντες για να μην. How do you feel that the person who brought you in Greece and PAOK left typically this week, meaning Frank Arnesen? And also, how do you feel about players coming to celebrate one goal with you on the bench again? What does it show? First, I don't want to comment. I had good cooperation with Frank, but you in PAOK here, you like to talk about football like it's some politic, and I don't like talk about football politics. I like to see the pitch, the players. For me, this is most important.
And here in 8-9 months, I see really everything, creating the problems from nothing, and lots of things I don't want to talk. I want to talk about pitch, what we are doing pitch. Do the players give everything? Is there something what we are doing has some sense? And that's all important. If somebody believe, then that this PAOK need to win the Greek league or something like this, they have wrong. They have wrong. Maybe this can sound very, very tough, but this is the truth, guys. It's most easier thing to be there and criticism. This is not good, this player need to play, that player not to play, and where is the proof? This is the beauty of the football. This is the beauty of the football. This coach need to play 4-4-2. If he play 4-4-2, he will win. Who said that? Where is the truth? Who said? Because you are a journalist, you are writing 10 years. This job, this allowed to you to have right. Come and talk. Let's talk, let's discuss. Why is 3-5-2, why is not 4-4-2? This is the beauty of the football, and everybody has right. And the only guy who has wrong is the coach. Because he didn't win. And why he didn't win, it's not important. So this is the beauty of the football, to be there, and the bad things to be here. When the result are not connecting, same level like the club is big. Remember this, same result as bigger as a club. If it's not connection, then you need to be very clever, very smart, very intelligent, very honest, correct, to analyze why he's doing this. And this is the most difficult, because here a small interesting and big interesting, to not be honest, what's happening in PAOK, and I saw in these 8-9 months lots of these things. So I don't want to talk about politics in PAOK. Maybe too big, yeah. I'm okay. I'm okay. Try if you do this. I would. Η πραγματικότητα είναι στους 8-9 μήνες που είμαι εδώ. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τον Φρανκ Άρνεσεν. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω για πολιτική, γιατί έχω δει πολύ πολιτική όσο βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ, 8-9 μήνες. Πάρα πολύ κουβέντα για το γιατί δεν παίζει αυτός, γιατί δεν παίζει εκείνος, ποιοι παίχτες πρέπει να παίξουν, με ποιο σύστημα κτλ. Όμως είναι μια κουβέντα η οποία πραγματικά δεν βασίζεται πάνω στο τι γίνεται στο γήπεδο, πράγμα που είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Βασίζεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι εσείς μπορείτε να σχολιάσετε και να πείτε το οτιδήποτε μετά από ένα μάτς. Σας δίνει το δικαίωμα η θέση σας να πείτε ότι ενδεχομένως με ένα άλλο σύστημα ή με έναν άλλο ποδοσφαιριστή θα κερδίζαμε. Δεν θα αποδειχθεί ποτέ αυτό. Και έτσι πάντα εσείς θα έχετε δίκιο και πάντα ο προπονητής που θα είναι εδώ θα έχει το άδικο. Όμως η αλήθεια είναι ότι πάντα μπορούμε να απαιτούμε παραπάνω από τον εαυτό μας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ απαιτείται με τη σημερινή του μορφή να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί δεν θα είμαστε ρεαλιστές. Και αυτό το πράγμα θα μας κάνει κακό. Σίγουρα όλοι θέλουμε τα αποτελέσματα να ταιριάζουν πιο πολύ στο μέγεθος του συλλόγου, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σύλλογος, αλλά πραγματικά υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν έρχονται αυτά τα αποτελέσματα και γιατί δεν έρχονται και κάποιες νίκες. Πάντα υπάρχει κάποιος λόγος που δεν ήρθαν κάποιες νίκες, και αν είμαστε ειλικρινεί, αν κάνουμε βαθιά ανάλυση και αν αναρωτηθούμε γιατί δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, τότε θα γίνει καλύτερη και η κριτική. Το αν είναι 3-5-2, 4-4-2 και μια υποθετική κουβέντα η οποία μπορεί να γίνει εκ των υστέρων απλά και μόνο για να αποδείξει ότι ο προπονητής είναι λάθος, θα διονύζεται για πάντα. Ελπίζω να σας τα είπα όλα. And about the second, what does it show to you that the players again came to you to celebrate one goal? No, I wanted to say one joke. I like that. Every coach like that. We have good chemistry, guys, from the first day. There is respect in both sides, and we need to keep working. This is. Something make you stronger. You know how it's in PAOK. You know, every day is every Sunday is a new confirmation. Every Sunday is a new challenge. But this I knew it. We have a good chemistry from first day. And let's work from Wednesday to prepare a good game against Asteras. This is most important. Έχουμε πολύ καλή στην ερώτησή σας για το
για το ότι πανηγύρισαν οι ποδοσφαιριστές μαζί του. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τους ποδοσφαιριστές. Μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη μέρα. Το έχουμε επιβεβαιώσει πολλές φορές. Είναι ευχάριστο να επιβεβαιώνεται. Όμως, σας λέω ειλικρινά ότι έχουμε μια καλή σχέση ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιβεβαιώσουμε με μια τέτοια εμφάνιση στο επόμενο μάτς με την Τρίπολη.